Αλλά με θέμα, με ειδικό σήμα εφοδιάζονται πλέον τα αρτοπία της γειτονιάς για να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι το ψωμί που πολλούν είναι φρέσκο και παρασκευάζεται με νοπά υλικά. Με σύνθημα λοιπόν, εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται, οι φούρνοι διαφημίζουν το ψωμί τους απέναντι στα προϊόντα από κατεψυγμένο ζυμάρι. Εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται. Αυτό το σήμα φέρουν πλέον όλοι οι παραδοσιακοί φούρνοι της γειτονιάς που παρασκευάζουν καθημερινά ψωμί με φρέσκια και όχι κατεψυγμένη ζύμη. Στόχος των αρτοπιών είναι να διαχωρίσουν το φρέσκο ζυμωτό ψωμί που παρασκευάζουν από βραδύς και ψήνεται από τις 4 το ξημέρωμα από το κατεψυγμένο που πωλείται σε διάφορα σημεία πώλησης και όπως καταγγέλουν, εισάγεται από την Κίνα, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία και μπορεί να έχει παρασκευαστεί μέχρι και 2 χρόνια πριν. Αυτό εδώ το ζυμάρι, όταν είναι κατεψυγμένο, περιέχει του κόσμου τα συντηρητικά και έχει ενδεχομένως φτιαχτεί και 2 χρόνια πριν, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχει φτιαχτεί 2 χρόνια πριν. Βεβαίως. Το κατεψυγμένο ζυμάρι, ναι. Και έρχεται από την Κίνα, από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία. Αυτό εδώ που είναι φρέσκο πρέπει να ψηθεί τώρα. Αν δεν ψηθεί, θα ξυνήσει. Άρα δίνετε στο παιδί σας ένα ψωμί το οποίο μπορεί να έχει φτιαχτεί 2 χρόνια πριν και είναι γεμάτο συντηρητικά. Όταν σας λέω συντηρητικά, κάποια έχουν κατηγορηθεί για καρκινογενέσεις, καρκινογόνα και ούτω καθεξής. Με προβληματίζει, δεν θα ήθελα να πάρω τέτοιο ψωμί, εννοείται. Εγώ κοιτάω να πάρω ψωμί παραδοσιακό. Το ξέρατε εσείς ότι γίνονται εισαγωγές κατεψυγμένων ψωμιών από το εξωτερικό που μπορεί να έχουν παρασκευαστεί και 2 χρόνια πριν. Αν είναι δυνατόν. Καλά, πού στην Ελλάδα τώρα, μεσογειακή χώρα, θα φέρουν ψωμί από το εξωτερικό? Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο κόσμος καταναλώνει 70 κιλά ψωμί το χρόνο κατά κεφαλήν. Από αυτά τα 70 κιλά, το 30% εκτιμούν οι αρτοποιοί είναι κατεψυγμένο ψωμί που ο περισσότερος κόσμος αγοράζει εν αγνία του. Βλέποντας λοιπόν το σήμα στην είσοδο, ο καταναλωτής μπορεί πλέον να είναι βέβαιος πως το συγκεκριμένο παραδοσιακό φούρνο ζυμών κάθε μέρα, ψήνουν κάθε μέρα και διαθέτουν ψωμί από αγνές πρώτες ύλες. Νομίζω ότι έλειπε, έτσι. Έχουμε φάει πολύ κατεψυγμένο. Ψωνίζοντας φρέσκο ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς μας, λένε οι επαγγελματίες, προστατεύει κανείς όχι μόνο την υγεία του, αλλά και τις θέσεις εργασίας. Στη χώρα μας λειτουργούν 16.000 αρτοπία, τα οποία απασχολούν 67.000 εργαζόμενους. Πώς θα καταλάβει ο καταναλωτής ότι το χωριάτικο ψωμί, το ψωμί το πολυτελείας που αγόρασε από το φούρνο της γειτονιάς ή από ένα άλλο σημείο πώλησης, είναι φρέσκο και όχι κατεψυγμένο? Εάν σας δείξω μια φρέσκια φρατζόλα, θα δείτε μόλις την πατήσω πόσο φρέσκια είναι και έχει διατηρησιμότητα και την επόμενη μέρα σχεδόν το ίδιο φρέσκια. Αν πάρετε ένα ψωμί το οποίο είναι κατεψυγμένο και το αφήσει την επόμενη μέρα, έχει γίνει ένα ξεροκόμματο ή ένα λάστιχο. Πώς διασφαλίζει το καταναλωτής? Ότι από την οστιμάδα του και από τη φρεσκάδα του. Έχουμε το φούρνο της γειτονιάς μας πάντοτε που είναι πάντοτε ευχαριστημένοι και αν το ψωμάκι το πιάσει και τρως και το γεύει στη γεύση, φαίνεται ότι είναι φρέσκο.